Γκρίνια με πόδια, περίμενε. Δεν στο πλήνα. Τι λες, μάλλα, για τρελές. Ναι. Το ξέρω. Σε αυτό το επεισόδιο θα επισκεφτούμε τον Drawback. Αυτό το επεισόδιο είναι λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Ήμασταν κουρασμένοι και άϊπνοι, αλλά αποφασίσαμε να μην αφήσουμε κάτι να μας εμποδίσει από το να κάνουμε τη βόλτα μας και να εξερευνήσουμε τον κόσμο. Εντάξει, είναι έξυπνοι άνθρωποι. Έχουν δει στην άγκυρα γιατί σίγουρα κάποιο έχει προσπαθήσει να τη ρίξει. Πού είμαστε, γιατί μας έχεις απαγάγει. Γιατί να κάνεις σίγουρα να είμαστε ψάχνει. Σε έχει εδώ χωρίς φαγή, χωρίς νερό, χωρίς καφέ. Χωρίς φαγή, πάμε να φάμε. Βλέπετε, μια αποδείξη. Πέλα στη Μαρίνα απέναντι θα έρθει με έναν φίλο μου. Είχαμε έρθει με το σκάφος. Και κάτω στη θάλασσα έχουν ρίξει βράχια και τα μεγάλα βλία δεν μπορούσαν να περάσουν. Αυτό το επεισόδιο γυρίστηκε ένα χρόνο πριν και μου υπενθυμίζει το πόσο σημαντικό είναι να χαράξω πορεία για τον προορισμό μου και να φροντίζω να ακολουθώ το δικό μου χάρτη, ανεξάρτητα από τον κόσμο που θα προσπαθήσει να μου αλλάξει γνώμη, επειδή έτσι θεωρούν αυτοί πως πρέπει να κάνω για το καλό μου. Οι γοργόνες χθες τις κάναμε δώρο κάποιοι... Γιατί κάτσε εδώ και κάνει λες ποίημα σχολείο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Θεωρείς ότι έχω αυτό από προσοχή, από προσανατολισμό προσοχής που λέγεται... Διάσπαση προσοχής. Αυτό. Για πες, τι έλεγε τους γοργόνες. Ναι, ότι... ντρέπομαι. Για να στο πει ο Πέτρος. Κοιτάω. Κάποιος είναι δώρο γιατί είχαν βοηθήσει την Drawback. Είναι δώρο για τον Drawback. Αυτά, αυτά. Ω, εντάξει, πολύ ωραία. Μα, αλλά, να σου πω ιστορία. Δεν ξέρω. Ναι, είστε 12. Πεινάω. Αν έχετε σκοπό να πάτε κάπου, μην ακολουθείτε τον Κρίστη. Γιατί εσείς ακολουθείτε αυτόν και αυτός εσάς. Και καταλήγουμε σε ένα μέρος χωρίς νερό, φαΐ. Το κάναμε πολύ αυτοπεποίθηση που λες, αφού κάτι ξέρει να πάμε από εκεί. Ναι, μαλάκα. Όντως το κάνεις με αυτοπεποίθηση. Και το ρωτάς, πού πάμε. Α, εγώ εσένα ακολουθώ, λέει. Σώπα, ρε. Τι έχουμε εδώ. Λοιπόν. Από το μαγαζί κερασμένα. Θα φάει επιτέλους η Κατερίνα. Επιτέλους. Ναι, ρε φίλε. Κοίτα, η Κατερίνα τα έχει ξεχάσει όλα, είναι εδώ. Θα βουτάει την τούτα στον καφέ. Το κρουασανάκι το θες να το φάω. Χαίρομαι που δεν μου γύρισε την κάρτα μου. Είμαστε στο Drawback και έχουμε κάτι σε ένα πάρα πολύ ωραίο παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο εδώ της γειτονιάς. Πήραμε ένα πολύ ωραίο ζεστό καφεδάκι. Εγώ πίνω τσάι. Τόση ώρα βρίσκαμε την παραγωγή, τον λέγαμε τσίπια τα αλλά τελικά πλήρωσε. Κανόνισε, τυγήθηκε πάρα πολύ σωστά. Με σπανακόπιτα, καφέ. Πρωινό. Και κρουασάν για την Κατερίνα. Κρουασάν. Αυτά ήταν όλα μαζί. Σπανακόπιτα, γλυκό και κρουασάν. Για την Κατερίνα. Σήμερα είναι το Pinsy Dog, Andre Pinsy Dog βασικά λέγεται εδώ πέρα, που είναι η 50η αντίστοιχη της Ελλάδας. Και μετά είναι και του Αγίου Πνεύματος. Ελπίζω να πετύχει να είναι μέρα της εβδομάδας, να έχουμε κανένα ρεπό. Να έχετε την ευκαιρία, έχουμε κάνει ένα όμορφο έτσι παραδοσιακό παζαράκι, που λένε μικρά πραγματάκια. Λοιπόν, υπάρχει εδώ ένα ενιδρίο, το οποίο λένε ότι είναι το μοναδικό ενιδρίο σε όλη τη χώρα, το οποίο είναι με αλατόνερο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είδη ψαριών και τα λοιπά έχει μέσα, αλλά μπορεί να πάμε μια βόλτα με εδώ. Να σου πω, έλεγε. Πού πάει ο άλλος με το πουλί στα χέρια της. Μια μεγάλη άγκυρα εδώ. Πάμε να το ρίξουμε στη θάλασσα. Εντάξει, είναι έξυπνοι άνθρωποι. Έχουν δει στην άγκυρα γιατί σίγουρα κάποιος έχει προσπαθήσει να τη ρίξει. Είναι μια αφιέρωση τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο σε όσους πέθαναν στον πόλεμο του 1939-45.
Το drawback ήταν μέχρι το 1962, ήταν το χειμερινό λιμάνι τέλος πάντων για την Νορβηγία, για το Όσλο. Γιατί έξω από το drawback πάγωνε όλο το fjord μέχρι πάνω στο Όσλο, οπότε χρησιμοποιούσαν το λιμάνι στο drawback. Φίλε, είναι σπουδαγμένοι αυτοί. Αν κάτι μου έκανε τεράστια εντύπωση στο drawback, είναι ότι βρήκαμε Χριστούγεννα τον Μάιο. Ένα μαγαζί που 12 μήνες το χρόνο έχει Χριστούγεννα. Βρήκαμε το ταχυδρομείο του Άι Βασίλη, όπου γράμματα από παιδιά όλου του κόσμου είναι μαζεμένα σε αυτό το σημείο. Και όταν έκλεισε το κατοικητικό, η οικογένεια που το αγόρασε με σκοπό να ανοίξει ένα μαγαζί. Άνοιξε ένα μαγαζί το οποίο ήταν για να... αυτή που το άνοιξε στην ουσία, έφτιαχνε κάποια πράγματα τα οποία ήταν δώρα, έτσι ώστε να μπορούσε να έρθει ο κόσμος να τα δει και να μπορεί να φτιάξει, να πάρει ιδέες να φτιάξει τα δικά του δώρα. Αλλά τελικά ο κόσμος ήθελε να αγοράζει πράγματα από εκείνη έφτιαχνε, αντί να τα φτιάχνει μόνος του, επειδή είχαν λεφτά. Πολύ είχαν βρει το πετρέλαιο τότε. Και ο επόμενος που το αγόρασε ήρθε σε επαφή με την οικογένεια εκείνων που είχαν το μαγαζί αρχικά και αποφασίσανε τελικά να κρατήσουν το στυλ του μαγαζιού. Και ναι, το μαγαζί είναι έτσι όπως είναι τώρα από το 1988. Εδώ έχει χρωματώσιμο από χρώματα που στέλνουν για τον Άγιο Βασίλη εδώ και βλέπουμε ότι έχουν στείλει και από διάφορες χώρες, Ιαπωνία, βλέπουμε, Λάτβια. Εδώ στέλνουν από διάφορες χώρες τα παιδάκια από όλο τον κόσμο, στέλνουν μήνυμα στον Άγιο Βασίλη, εδώ ερχόντουσαν. Και έξω το ταχυδρομιάκι του που είδαμε και κάτω, γράφει Άγιος Βασίλης. Είναι το ταχυδρομείο του Άγιου Βασίλη εδώ πέρα. 12 μήνες το χρόνο Χριστούγεννα εδώ μέσα. Και εκεί που βλέπεις κάτι να θέλεις να αγοράσεις. 630 κορώνες. Πόσο? 630. Πέτρο, κάτι να συμπληρώσεις. Πού είμαι. Ήθελες να πατήσεις τα πίπα. Ναι. Εγώ ήρθα για να χουμπήσω τα πράγματα. Και λέει, μην το ανοίξεις. Για το πιάνο δεν λέει τίποτα, γιατί έχουν κόψει τις χορδές. Για το πιάνο έχουν βάλει όλο αυτό. Δεν το κατάλαβε ο Πέτρος ότι πρέπει να πάει μέσα. Πόρτα, τι είναι. Ναι, αλλά είναι αυτός, όχι πραγμάζει. Και στην Τσοκόντα, στην... Έχει τέτοιο γιουγιο. Άμα δεν λέει, μην πεις. Και εδώ που δεν λέει, μην το κάνεις, πάλι το κάνεις. Πάλι το κάνεις. Άλλο αυτό, φίλε, εντάξει. Είμαι αντιδραστικός από τότε που γεννήθηκα. Θέλει πάρα πολύ ο σκηνοθέτης μας να αναφέρω. Ποιος είναι ο σκηνοθέτης? Αυτός. Α, σκηνοθέτης είσαι. Αλήθεια. Από πότε? Προσπαθώ. Προσπαθώ να γίνει. Από πότε όμως? Να γίνει το μεροκάμα τώρα, φίλε. Α, ναι. Από ανάγκη. Είδες πώς τρώει. Δηλαδή, ποιος είναι το δίδυμο? Πού να τα βρούμε τα λεφτά? Έτσι πώς τρώει. Και να πεις ότι περίσσευε φαγητό και για εσένα να το καταλάβω. Δεν ξέρω τίποτα, οπότε αναγκαστικά τώρα γίνομαι και τέτοιο. Αλλάζω φάγκελο. Στον κόσμο τη έφαγε. Βλέπει, έφαγε. Τι νοιάζει, δεν θέλει. Θα πάει να πάρει τα λεφτά μετά. Κυρία. Εγώ πιστεύω ότι κάποιο το έχει βάλει στο Google ότι εδώ είναι το σπίτι του Άγιου Βασίλη και απλά το είδαν στο Google λάθος και τα στείλαν εδώ. Μπορεί κάποιος να έρθει στο drawback με καραβάκι από τόσο. Τι σκηνοθέτα, πώς περάσετε στο drawback? Πώς περάσει, μια κάτσα να πιω το κρασί μου. Θεέ μου, Γεωργία, συγγνώμη. Γιατί Κατερίνα, παραλέω να μας δεις αυτό γίνεται. Αλλά τέτοια καλημέρα, μου ρίξε ένα βλέμμα, τρόπαξε, να πάω σπίτι. Πώς μετά να είναι καλά το tour? Εντάξει, μεταξύ, κάθε φορά που έρχεται μου ζητάει ρούχα και με σφάσει. Θες μπλούζα και παντελόνι, ναι, λέει. Ωραία. Βγάζω, βγάζω, τα δίνω και πάω μας καινούργια εγώ. Και λέω, αν δεν έρθει, επιτέλους να αλλάξω τα ρούχα μου. Ελάτε. Αυτό είναι άλλο ένα μήνυμα που αφήνω στον εαυτό μου. Στο δρόμο μου θα υπάρχουν αμέτρες δικαιολογίες για να σταματήσω. Θα πρέπει να βρω τον ένα λόγο για να συνεχίζω κάθε φορά. Μην επαναπαύεις στις δικαιολογίες, γιατί θα υπάρχουν πάντα.